ανακαλύπτουμε πως γίνεται ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δίκαιης μετάβασης. Να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες υδρογόνου και γενικότερα των καθαρών τεχνολογιών, είμαστε μπροστά σε μια πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε θετικά και να απαντήσουμε θετικά. Θα χρειαστούν τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό σχεδίο κάθε χώρα, δηλαδή το σχεδίο της Ελλάδος. Θα είναι στην κατεύθυνση που επιθυμεί και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και η Ελλάδα. Θα βάλουμε ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά, πιο πολλά από κάθε άλλο. Τι λέμε λοιπόν τους Δυτικομακεδόνες. Αυτή η μεγάλη αλλαγή που θα φέρει καθαρές τεχνολογίες. Η λειτουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται να ξεκινήσει το 2021. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα με τον κύριο Θοδωρή Παναγούλη από το Energy Press να συζητήσουμε με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω μέρος αυτούς τους ψηφιακούς διαλόγους στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χώρα έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Η οικονομία και η κοινωνία φυσικά. We see in one platform our Italian partners, from the other platform we see the Greek partners. Hello, Giovanni. Καλησπέρα. This is how we are doing a live interaction, so we can use this van everywhere. What kind of integration of software you... For example, the B2MH platform, for sure, a plenary, one or two plenary session. If he wants to leave, he closes the session, he returns back. I would suggest that you can send us the program or what you need. What we need is to have the specifications.